λάθος των γονιών είναι ότι επειδή έχουν πάρα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα και άλλες προτεραιότητες από το να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ψυχικά υγιή, μερικοί είναι και γονείς κατά λάθος, σαν να μην μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται στην κάθε οικογένεια, αλλά αυτό που συμβουλεύω είναι όταν δεν έχεις τους γονείς σου να μιλήσεις, πιάσε τη μαμά της φίλης σου, αν δεις ότι ενδιαφέρεται, αν δεν βρεις το περιβάλλον σου, στρέφεσαι αλλού. Κατέληξε η Τραϊάννα Ανανία, η οποία προειδοποίησε πως αν ανοίξει το στόμα της θα κλείσουν σπίτια. Λίγα λόγια για την ταλαντούχα Τραϊάννα Ανανία. Γεννήθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στο Ωραιόκαστρο. Από μικρή ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται με το χορό το 2007. Έχοντας τελειώσει το σχολείο, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει κοινωνική πολιτική στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και 6 μήνες μετά ξεκίνησε σπουδές υποκριτική στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Ιασμός του Βασίλη Διαμαντόπουλου με σκοπό να γίνει ηθοποιός. Εκτός από τις θεατρικές της σπουδές, έκανε μαθήματα φωνητικής και χορού. Το 2010 ξεκίνησε να εργάζεται ως χορεύτρια σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ έχει δουλέψει και ως τραγουδίστρια σε διάφορα μουσικά σχήματα. Το 2011, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην υποκριτική, έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στην παράσταση Άμαδου στο Θέατρο Βρετάνια την περίοδο 2011-2012 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη. Ακολούθησε η παράσταση Όθελο σε σκηνοθεσία Γιώργος Κιμούλης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και άλλες θεατρικές δουλειές, ενώ το 2013 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Ελεύθερη Βούληση. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό με το ρόλο της Ήρη Σαράφη στον δεύτερο κύκλο της κωμικής σειράς «Οι Μαθητές» το καλοκαίρι του 2015, ύστερα από διάφορα κάστινγκ κέρδισε μία θέση στο πρωταγωνιστικό κάστ της σειράς με σκηνοθέτη τον Βασίλη Θωμόπουλο, παίζοντας μαζί με τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Κρατερό Κατσούλη, τον Μάριο Αθανασίου, τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και άλλους. Η παρουσία της στη σειρά ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 στις αρχές του τρίτου κύκλου.